Γιάννη, πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε και έφυγε και ο κύριος Παφίλης και τώρα ο πρόεδρος του ποταμιού. Είμαστε έτοιμοι, κύριε πρόεδρε. Μην περιμένετε βέβαια να σας πω ότι υπόθηκε στο τραπέζι. Υπάρχει μια διάθεση όμως συνεννόηση σε κάποια θέματα που υπήρχαν ως εγκρεμότητες. Είχα πει και στο πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι είναι μια καλή αφορμή αυτό το τραπέζι σε αυτή τη σημαντική επέτειο να μετατραπεί σε ένα γεύμα εργασίας. Και νομίζω ότι αυτό έγινε. Συζητήσαμε. Έλυσε ο ένας τις απορίες του άλλου. Είμαστε σε μια κομβική στιγμή για τη χώρα. Είναι πρωτοφανές να συμφωνούν τόσο πολλοί βουλευτές στις κυρίαρχες επιλογές της χώρας. Είναι καλό και πάνω σε αυτό πρέπει να χτίσουμε. Με την πρόεδρο της Βουλής συμφωνήσατε τι πρέπει να γίνει? Δεν θα μπω σε αυτή τη κουβέντα. Μιλήσατε για εκλογές. Όχι. Δεν θα σας πω λεπτομέρειες. Θα σας πω μόνο ότι υπήρχε ένα κλίμα ότι ο καθένας μπορεί να κρατάει τις αντιρρήσεις του απέναντι στους κυβερνώντες ή και στα άλλα κόμματα, αλλά είμαστε ακόμη δεσμευμένοι από την πρώτη μας απόφαση ότι η χώρα για να πορευθεί πρέπει να έχει ένα κοινό βηματισμό μέχρι να σταθεροποιήσει τη θέση της στην ευρωπαϊκή ζώνη, στη ζώνη του ευρώ. Και πήραμε απαντήσεις και από τον Πρωθυπουργό, από αυτόν κυρίως, ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν το επόμενο διάστημα να λύσουμε όλες αυτές τις εγκρεμότητες που έχουν δημιουργηθεί αυτούς τους μήνες και να νιώσει η ελληνική κοινωνία μια σιγουριά και να φύγει η ανασφάλεια από τα πρόσωπα των Ελλήνων. Άρα η συμφωνία στις 20 του μηνός βλέπετε να είναι ένας εφικτός στόχος? Νομίζω ότι με βάση τα πρόσφατα αποτελέσματα του Κοινοβουλίου η συμφωνία στις 18 ή στις 19 του μήνα είναι ένας απόλυτα εφικτός στόχος για το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Για εκλογές μετά. Δεν νομίζω. Αρχικά η απόφαση για τις εκλογές πρέπει να είναι, αντιλαμβάνεστε, πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού που έχει την πλειοψηφία. Αλλά δεν νομίζω ότι θέλει κάποιος έναν εκλογικό εφηνιδιασμό. Και όλοι συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει, να καταλαγιάσουν λίγο τα πάθη, ας με επιτρέπετε έτσι. Δηλαδή πρέπει λίγο η κοινωνία να πάει διακοπές όσοι μπορούν, να πάνε στα σπίτια τους, στα χωριά τους, με μια σχετική ασφάλεια ότι η Ελλάδα είναι στην Ευρωζώνη. Οι πολιτικοί θα μείνουν πίσω, θα μείνουμε πίσω να δουλέψουμε όλα αυτά που πρέπει να δουλέψουμε για να μπορέσει από το Σεπτέμβρη να υπάρχει μια νέα πορεία. Ελπίζω ότι κανείς δεν θα θελήσει να κάνει εκλογικό εφηνιδιασμό και ούτε κατάλαβα ότι ο Πρωθυπουργός έχει τέτοια πρόθεση. Θα έχουμε λίγο μεγαλύτερο ορίζοντα. Σας ευχαριστώ.